In Business News. Η μονάδα αφαλάτωσης στη Δεκέλια λειτουργεί από το 1997. Η κατασκευή της στήχησε 40 εκατομμύρια δολάρια. Αρχικά παρήγε 20.000 κυβικά μέτρα νερού τη μέρα. Μετά το 1998, τα συστήματα συνισχύθηκαν και η καθημερινή παραγωγή αυξήθηκε στις 40.000 κυβικά μέτρα νερού. Από το 2007, μετά την τελευταία αναβάθμιση, διαθέτει δυνατότητα παραγωγής μέχρι και 60.000 κυβικά μέτρα νερού υπηρεσίως. Η μονάδα είναι η πρώτη του είδους της που κατασκευάστηκε στην Κύπρο. Εργοδοτεί 26 άτομα και εξυπηρετεί κυρίως τις επαρχίες Λάρνακας και Αμοχώστου. Από το control room ελέγχονται τα πάντα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο. Στο χημείο της μονάδας γίνεται έλεγχος του νερού κάθε 2 ώρες σε όλα τα στάδια της αφαλάτωσης. Αρχικά, το θαλασσινό νερό φιλτράρεται για απομάκρυνση φυκιών και σκουπιδιών. Έπειτα μεταφέρεται σε δεξαμενή όπου αφαιρείται η άμμος. Η δεξαμενή αυτή βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, ούτως ώστε η μεταφορά του νερού να γίνεται με τη βαρύτητα και όχι με τεχνητά μέσα. 4 αντλίες μεταφέρουν το νερό μέσω αγωγού στη μονάδα αφαλάτωσης. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς γίνεται δεύτερο φιλτράρισμα για συσσόρευση στερεών σωματιδίων που πιθανόν να μεταφέρει το νερό. Στη μονάδα αφαλάτωσης το νερό φιλτράρεται με ειδικά πράσινα και λευκά φίλτρα. Αφαιρείται το θαλασσινό αλάτι και το αλμυρό νερό επιστρέφει στη θάλασσα. Το καθαρό νερό, που μοιάζει με το αποσταγμένο, μεταφέρεται σε δεξαμενές για να αφαιρεθεί το βόριο και να μειωθεί η αγωγημότητά του. Το νερό εισάγεται στο λεγόμενο treated tank, όπου προστίθεται ασβέστιο και διοξείδιο του άνθρακα σε υγρή μορφή. Αμέσως μετά γίνεται η χλωρίωση. Τέλος, το νερό μεταφέρεται σε αντλιοστάσιο και ακολούθως στέλνεται μέσω αγωγού στο τμήμα υδάτων. Στη μονάδα έχουν εφαρμοστεί συστήματα ανάκτησης ενέργειας, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος.